Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή που το βλέπω διαμορφωμένο και το έχεις κόψει, και νομίζω και όσοι θα παρακολουθήσουν θα διαρωτηθούν το εξής. Σε μία ευθεία σταυρών από τα βάγια τα οποία χρησιμοποίησες, πώς γνώριζες, όσο και αν ακούγονται λίγο παράξενες ερωτήσεις που σου κάνω, πού θα ήξερες να στρίψεις το κεφάλι, να κάνεις το σώμα και να διαμορφώσεις τη φιγούρα? Στέκεται, βέβαια, θέλει λίγο ψημολιού. Είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο κάνεις. Και ως τέχνη, αλλά και σε συνδυασμό με την πίστη που έχεις, με την δύναμη που σου δίνει, με το έθιμο που διατηρείς, με τις θύμησές σου από 30 χρόνια περίπου πίσω, με τη διάθεσή σου να θέλεις να μάθεις, όπως επίσης και με τη διάθεσή σου να θέλεις να διαδώσεις, να δώσεις και σε άλλους. Θα ήθελα να μάθουν τα παιδάκια από μικρά, και είναι μια χειροτεχνία είναι. Προχθές ήρθε ένα παιδάκι εδώ που είναι στο σχολείο δίπλα και τα έφτιαχνα, και του έμαθα και έκανε ένα σταυρό, το οποίο ήταν πάρα πολύ χαρούμενο και τον έκανε δώρο της δασκάλας, που μου είπαν. Κώστα, θα μου επιτρέψεις να ακουστεί και να μοιραστώ μαζί σου το εξής, το οποίο σου το είπα νωρίτερα, ότι θυμάμαι το συγχωρεμένο τον πατέρα μου να φτιάχνει σταυρούς, να φτιάχνει βάγια και πλεξούδες ειδικά, και ως μικρό παιδάκι τα έβλεπα όλα θεόρατα και με πολύ αγάπη απέναντι στον πατέρα μου. Και αυτή τη στιγμή, όταν πριν από 10 ημέρες είδα ότι αθόρυβα όμως, προφανώς σε κάποια μοναχική σου στιγμή στο μαγαζί, πριν αρχίσει να έρχεται κόσμος, έκλεψες χρόνο για να φτιάξεις, μου ξύπνησες αυτή τη θύμηση. Και δηλαδή πραγματικά σήμερα, εκτός ότι νιώθω πολύ όμορφα που συμμετείχα σε αυτό που δεν κατάφερα να τραβήξω από τον πατέρα μου, χαίρομαι που μου μίλησες, που μου είπες πράγματα τα οποία δεν τα ρώτησα τότε. Πιθανόν να τα γνωρίζει ο κόσμος, μπορεί όμως και πάρα πολλοί να μην τα ξέρουν, και χαίρομαι που συνέβαλες σε όλο αυτό το σκηνικό να διαδοθεί και να διατηρηθεί, και να συνεχίσει να έχει την υγεία σου να διατηρείται και να φτιάχνεις. Ο Κώστας Μαραγκάκης, συνταξιούχος, παππούς, διατηρεί ένα μεζεδοπολείο στην Οδό Ανογείων, το οποίο βοηθάς το γιο σου, βοηθάς το γιο σου πραγματικά. Απλά επικαλούμε αυτή τη στιγμή εσένα ως οικοδεσπότη πλέον, που μείναμε εμείς και εμείς που λέμε. Ναι. Μας φιλοξένησε, μας κέρασε μία ρακή, και να τον είχε ο Θεός καλά που μπόρεσε και στον χρόνο του μας έδειξε αυτή την τέχνη.